Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση που γίνεται συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, προκαλούμενη από την αντιπολίτευση για την οικονομία, σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την πατρίδα μας, και η παρουσία των βουλευτών της αντιπολίτευσης δεν περνά ούτε κατά το 1/3 τους παρόντες στα θεωρία. Αυτό δείχνει ακριβώς το πώς κατάρρευσε πολιτικά η προσπάθεια της εξωματικής αντιπολίτευσης όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης, να στηριχθούν επάνω στην καταστροφή. Στο να οδηγηθούμε στο αδιέξοδο στις συνομιλίες, η Ελλάδα να βγει έξω από την Ευρώπη, να καταρρεύσει η ελληνική οικονομία προκειμένου να έρθουν ως σωτήρες. Και βεβαίως σήμερα, γιατί καμιά φορά τα φέρνουν έτσι τα πράγματα, τα πολιτικά, η τύχη, είναι η πρώτη μέρα που αν κανείς ανοίξει είτε ελληνικό μέσο οικονομικό, είτε αυθεμπορική, είτε ξένο μέσο το Bloomberg, θα δει ότι βρισκόμαστε στο χαμηλότερο σημείο που βρίσκονται τα επιτόκια των διετών ομολόγων και των δεκαετών ομολόγων όλα αυτά τα 7 χρόνια της κρίσης. Ουσιαστικά δηλαδή είναι σήμερα η μέρα της συζήτησης για την οικονομία. Η μέρα εκείνη που αποδεικνύεται πλέον από συγκεκριμένα νούμερα ότι η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια επιτυχή διαπραγμάτευση οδηγεί πλέον την οικονομία στην ανάπτυξη και οδηγεί τον λαό σε μια καινούργια εποχή. Η πτώση των ελληνικών ομόλογων και η αξιολόγηση του από το Moody's, ο οποίος αναβαθμίζει το αξιόχρεο του ελληνικού δημοσίου και το αξιόχρεο των τραπεζών, είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι για το που πάει η οικονομία από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αγορών, οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου μειώθηκαν ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η διαφορά του επιτοκίου τους από τους αντίστοιχους γερμανικούς τίτλους κάτω από το 5%. Οι θετικές αυτές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, που ξεκίνησαν από την απόφαση του Eurogroup και το πλήθος των υποστηρικτικών δηλώσεων των αξιωματούχων των θεσμών, φέρνουν την Ελλάδα μία ανάσα πριν από τις αγορές. Είναι βάσει το στοιχείο του Bloomberg που αναφέρω τα παραπάνω στοιχεία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων που έφτασε το 5,30 για την επιστροφή στις αγορές, το όνειρο που είχε ακουστεί ήταν να πέσει κάτω από το 5% από το εξωτερικό, ενώ θεωρείται ως καλύτερη στιγμή όταν η απόδοση πέσει στα όρια του 4,40%. Σύμφωνα με τους Financial Times σήμερα, το spread των ελληνικών δεκαετών ομολόγων διαμορφώνεται στο 4,99 το μεσημέρι, φέρνοντας την Ελλάδα κάτω από το στόχο που έχει θέσει η ελληνική πλευρά. Το Reuters επισήμανε ότι η απόδοση των γερμανικών ομολόγων αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το Δεκέμβριο του 2015. Τα ίδια ακριβώς μηνύματα παίρνουν από την Barclays με τίτλο «Φως στην άκρη του τούνελ για την Ευρωζώνη». Αυτά είναι σήμερα τα νέα, τα οικονομικά, τη μέρα που συζητείται και τα καταθέτω στη Βουλή. Η πρόταση της αντιπολίτευσης για να συζητήσουμε εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, για τα αποτελέσματα του Eurogroup. Είναι λοιπόν φυσικό η προσπάθεια του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα με οποιαδήποτε εφιολογήματα. Μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιούσε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά χρησιμοποιούσε η ακροδεξιά απόφυση των υβριστών του Κώστα Καραμαλή, που μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία μετά από την ανάληψη της ηγεσίας του Αντώνη Σαμαρά. Και μέχρι τώρα απέφευγα και εγώ ίδιος να απαντήσω σε προκλήσεις εναντίον μου, διότι θεωρώ ότι πέφτει το επίπεδο ακόμα και της συζητήσεως στο να συζητάς με ανθρώπους που ακόμα πριν από λίγο καιρό ήταν οι πολιτές βιβλίων του αντισημιτισμού και του νεοναζισμού στην Ελλάδα. Όμως αφού αναφέρεται ο αρχηγός και του μεθύνου αντιπολιτεύσεως, θα απαντήσω σε όλα τα σημεία τα οποία προσπάθησε να με μπλέξει. Πρώτα απ' όλα θεωρώ υποχρέωσή μου, σαν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, να απαντήσω για αυτό το οποίο τόλμησε να πει σήμερα ο Αρχηγός της Χρησιμοποίησης Αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός, λέει, Άμυνας δεν σέβεται τους κανονισμούς και προσβάλλει το στράτευμα. Αυτό είναι βαριά μορφή για έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και είναι βαριά μορφή την οποία πριν από λίγο καιρό την ακούσαμε από το στόμα του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ακούσαμε και εις βάρος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του Ναύαρχου κ. Αποστολάκη. Θέλω λοιπόν να ζητήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολιτεύσεως,
αυτή η λογική της εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων και του θεσμού του αρχηγού του ΓΕΘΑ, αλλά και του θεσμού του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να σταματήσει εδώ. Διότι αποτελεί αολίσθημα. Καταθέτω λοιπόν, αφού πλέον είναι έτοιμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τον μόνο κανονισμό που υπάρχει και είναι ενισχύ για την πτήση μέσω των ενόπλων δυνάμεων, είναι το τεχνικό εγχειρίδιο του χειριστού του ελικοπτέρου Χιούι, το οποίο αναφέρει στο 5.4 ελάχιστο απαιτούμενο πλήρωμα. Το ελάχιστο πλήρωμα που απαιτείται για την πτήση του ελικοπτέρου είναι ένας χειριστής του οποίου η θέση είναι δεξιά, επιπρόσθετα μέλη του πληρώματος κατά περίπτωση μπορούν να προσθεθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. Αυτός είναι ο κανονισμός τον οποίο σέβομαι και πετώ στη θέση πολλές φορές του συγκυβερνήτη. Και δεν αναφέρω ότι είμαι ο μόνος μετά τον Σπύριο τον Σπυριωτόπουλο και τον συνάδελφο τον Βρετό του Πασόκ στη Βουλή, ο οποίος κατέχω άδεια και πτυχίο, όπως επίσης και medical, και πάνω από 2.000 ώρες πτήσης με ελικόπτερο. Και το λέω αυτό, διότι με αυτόν ακριβώς τον κανονισμό πέταξαν μέχρι σήμερα σχεδόν όλοι οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Το 1992 πέταξε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από την 110 πτέρυγα μάχης με F-16 Block 30. Το 1997 ο υφέθεο Δημήτρης Αποστολάκης. Το 2004 ο υφυπουργός ο κ. Λαμπρόπουλος με Μοιράζ 2000 από την 114 πτέρυγα μάχης. Το 2005 ο ΙΕΘΑ Σπύλιος Σπυλιοτόπουλος με F-4 από την 337 πτέρυγα μάχης. Το 2007 ο κ. Πλαγιωτάκης επανειλημμένος με πτήση F-16 Block 52 από την 115 πτέρυγα μάχης. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης το 2008 με πτήση F-16 Block 52 από την 115 πτέρυγα μάχης. Και βεβαίως ο ίδιος ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας δια του διευθυντού του κ. Μπεκίρη πέρσι πήρε τηλέφωνο και παρακάλεσε να το κλείσουμε πτήση με πολεμικό αεροσκάφος. Και εν συνεχεία δεν έχει πραγματοποιήσει, πράγμα που βεβαίως και με μεγάλη ικανοποίηση το κάναμε, πράγμα που δεν έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα. Άρα, αυτή όλη η λογική της προσπάθειας να πληγεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η κάτι το οποίο είναι επανελειμμένος και είναι μέσα στους κανονισμούς, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και την ασφάλεια πτήσεων, και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να το αποσύρετε για πάντα. Την δεύτερη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη περί της συχνότητος των πτήσεων, εδώ θέλω να σας απαντήσω σε κάθαρα πολιτικά. Δεν θα αναφερθώ στην πολιτική που η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε επί του αημνήστου Μιλτιάδη Εύερ που μιλούσε για κυβέρνηση ελικοπτέρων, αλλά θα σας πω ότι ναι, και εγώ και ο αναπληρωτής υπουργός που χρησιμοποιούμε τα μέσα της πολεμικής αεροπορίας και της αεροπορίας στρατού, γιατί η επιλογή μας είναι να βρισκόμαστε κοντά στις μονάδες, κοντά στους στρατευσίμους. Πηγαίνουμε το βράδυ και μένουμε σε στρατόπεδα, μένουμε στα αεροδρόμια, μένουμε στα πλοία, συζητάμε με τους αξιωματικούς, τους επαξιωματικούς και τους φαντάρους. Είμαστε δίπλα τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, όσο και να σας ενοχλεί. Εάν θεωρείτε ότι ο ρόλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι να κάθετε και να δέχεται μόνο τους αρχηγούς, να μην ακούει τα προβλήματα του στρατεύματος, να μην συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις σε κοινωνικό έργο, να μην συμμετέχουν σε φυσικές καταστροφές, εάν ο ρόλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι να ειδοποιεί για να ασβεστώνουν τα στρατόπεδα και να ελέγχει αν είναι γυαλισμένες οι μπότες, τέτοιο ρόλο εγώ δεν έχω. Θεωρώ ότι είναι υποχρεωσή μου να βρίσκομαι δίπλα στις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, να ακούω τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και βεβαίως να σέβομαι κατά γράμμα τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Αφήστε λοιπόν τις ένοπλες δυνάμεις απ' έξω. Αφήστε λοιπόν τις ένοπλες δυνάμεις έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Το δεύτερο επιχείρημα του κ. Μητσοτάκη, που πράγματι δεν το περίμενα να το ακούσω κι αυτό, ήταν η αναφορά στο παιδί μου, λέγοντας για το Twitter, αυτό το οποίο ανέβασα, ότι το παιδί του Twitter έγκαλε αυτή τη φωτογραφία και την κατεβάζουν. Στο γιο μου, η μόνη που αναφέρονταν ήταν ο κύριος Βορύδης ως συνήγορος υπεράσπισης του κυρίου Κουρτάκη, όταν ήρθε να τον υπερασπιστεί στο δικαστήριο, όπου ο 16χρονος και ο 14χρονος γιος μου φέρονταν ως τρομοκράτες, φίλοι της Πόλα Ρούπα, που συχνάζαν στο Εξάρχε και βάζαν φωτιές. Και δικηγόρος του κυρίου Κουρτάκη, που καταδικάστηκε για συγκοφαντική δυσφήμιση για 2 χρόνια φυλακή, ήταν ο κύριος Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν από κοινού ενεργεί με στόχο τα παιδιά. Και βεβαίως αυτό συνεχίζεται.
Προχθές ο Γαύρος, η περίφημη εφημερίδα, ανέφερε δημοσίευμα της Θήνας 7 και βεβαίως δεν εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό αυτό, που λέει ότι εγώ και η οικογένειά μου θα αρχίσουμε να ζούμε τον εφιάλτη μας. Τον εφιάλτη μας. Απειλή ξεκάθαρη προς την οικογένεια και στα παιδιά. Αυτή είναι η πολιτική των ταβατζίδων της ενημέρωσης και αυτών με τους οποίους συμπράττει σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση και λυπάμαι πολύ και ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οτιδήποτε συμβεί στην οικογένειά μου ή σε μένα θα είστε ηθική αυτουργή. Θα είστε ηθική αυτουργή και δεν περίμενα ποτέ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενθυλακώσει τέτοιου είδους φασιστικές πρακτικές μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Προερχόμενος από μια οικογένεια που έχει θύμα από την τρομοκρατία. Τα ίδια έχει υποστεί και ο κ. Λαμπουράρης, όπου μοιράζουν κάθε εβδομάδα κάτω από το σπίτι του προκηρύξεις και κάνοντας συγκεντρώσεις και έχοντας κάποιο στο σπίτι του 2 και 3 φορές. Αυτή είναι η πολιτική σας. Αυτή είναι η τακτική της εκφοβισμού. Και βεβαίως προχωράμε στο τρίτο επιχείρημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήρθε να επαναφέρει το θέμα του διαλόγου με τον Ισοβίτη Γιαννουσάκη. Λοιπόν, αφού η αντιπολίτευση σηκώνει τη σημαία της κάθρασης για την πιο βρώμικη υπόθεση ναρκωτικό που έχει ποτέ φτιαχθεί στη χώρα, αφού ασχολείται με αστειότητες που γράφουν μέσα ενημέρωσης που κατέχει εμπλεκόμενος στην υπόθεση, αφού υιοθετούν πρακτικές εκφοβισμού του ανακριτή και της εισαγγελέως προκειμένου να μην προβούν στη συνέχιση της έρευνας, τότε θα σας πω ακριβώς τον διάλογο που είχα, τα 21 λεπτά. Κάποιοι από σας βάλτε και τα τηλέφωνά σας να γράφετε τα 21 λεπτά των συζητήσεων και θα σας πω και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης με τον Ισοβίτη, που αφού ειδοποιήθηκα από τον δημοσιογράφο Τριανταφυλόπουλο ότι ήθελε να μιλήσει, μίλησα μαζί του. Επιβεβαίωσε ο Γιαννουσάκης στα τηλεφωνήματα αυτά τα 21 αυτά λεπτά και επανέλαβε τις 4 σελίδες του φύλου εξετάσεως ως μάρτυρα, που αναφέρεται ο ίδιος την 23η ημέρα 5η του μηνός Ιουλίου του 2015 στον ανακριτικό υπάλληλο σε σχέση με εμπλοκή του Ευάγγελου Μαρινάκη στην υπόθεση του Νουρουάν. Καθίστε και διαβάστε, τα καταθέτω στη Βουλή, διότι βγήκανε πλέον στην εκπομπή στη δίκη του Sky. Το βράδυ μιλάει εναντίον του Μαρινάκη, το πρωί μιλάει εναντίον ημών που μιλάμε για τον Μαρινάκη. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Όπου κατά λέξη ο ίδιος ο Ισοβίτης επαναλαμβάνει και αποδεικνύει την εμπλοκή σε παράνομο λαθρεμπόριο πετρελαίου του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Τον κατηγορεί για εμπλοκή του και για γνώση του για την υπόθεση του Νουρουάν. Σας διαβάζω μία φράση μόνο. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης από την πρώτη στιγμή γνώριζε τη μετοχική εμπλοκή του Κοτσόνη Εμιλίου στο Νουρουάν. Δηλαδή πότε έγινε συνέτερος του Φάρου που είχε αγοράσει το πλοίο Νουρουάν. Αυτό μου το είχε αναφέρει προσωπικά ο Μαρινάκης Ευάγγελος, ο οποίος άλλωστε είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πορεία των δραστηριοτήτων του πλοίου αυτού, καθ' όλη τη διάρκεια από την αγορά του έως το μέχρι τώρα χρόνο σύλληψής του. Εγώ, κύριε, τον υποχρέωσα τον Ιούλιο του 2015 να τα πει αυτά. Εγώ πήγα και του πρόσφερα ανταλλάγματα από την κυβέρνηση για να τα πει αυτά. Ή τον Ιούλιο του 2015 υπήρχε θέμα αγοράς του ΔΟΛ από τον Μαρινάκη ή από τον Ιβάν. Πώς το λένε, ή από τον οποιοδήποτε τρίτον. Δεν υπήρχε καν θέμα δόλου. Άρα, ακόμα και το ίδιο επιχείρημα το οποίο στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ότι δηλαδή παρενέβη εγώ, εκ μέρους μάλιστα και της κυβερνήσεως, προκειμένου να επηρεάσουμε την αγορά του δόλου, που θα επηρεάζει εν συνεχεία εμάς πολιτικά, καταραίει, διότι αυτές οι συγκεκριμένες καταθέσεις είναι από τον Ιούλιο του 2015. Και αυτές τις καταθέσεις μου επανέλαβε ο Ισοβίτης προκειμένου να ζητήσω διά του Υπουργού Δικαιοσύνης, όσο υποχρεούμε,
την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Και στην εφημερίδα την οποία κρατάτε εδώ στα χέρια σας, ο ίδιος ο Ισοβίτης λέει ότι δεν τον ξέρει ούτε τον θέλει να τον γνωρίσει το Μαρινάκι. Έλα όμως που μετά το καταθέτω στη Βουλή, που μετά τη διαβεβαίωση που του δώσα και την επίσκεψη της εισαγγελέως, την οποία θέλω να σας πω ότι δεν την ξέρω, ούτε την έχω δει στη ζωή μου ποτέ, ούτε έχω μιλήσει ποτέ. Ποτέ. Ούτε για τρίτη υπόθεση. Δεν την γνωρίζω την κυρία Τσίβα, η οποία αυτή τη στιγμή δέχεται αυτή την επίθεση. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να δώσει στη δικαιοσύνη ο Ισοβίτης στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού στα Εμιράτα και όλες τους κινήσεις του εν λόγω λογαριασμού στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, και από τα έγγραφα αυτά τα οποία έδωσε μαζί με τις καταθέσεις τι αποδεικνύεται? Πρώτον, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον οποίο και αυτό δεν έχω καμία σχέση ούτε προσωπικά με ο αδερφός μου να ήταν εμπλεγμένος στα ναρκωτικά, θα το κατήγγειλα. Βουλευτής δικός μου να ήταν, μέλος της οικογένειάς μου να ήταν σε υπόθεση που σκοτώνει 300.000 παιδιά με τη σύρυγγα στο χέρι, θα τον κατήγγειλα. Ο Μαρινάκης λοιπόν τρία χρόνια δεν έχει δηλώσει στις αρμόδιες αρχές ότι έχει συνεργαστεί με Ισοβίτη και του έχει στείλει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Δεύτερον, ότι εκτός του Βαγγέλη Μαρινάκη φαίνεται ότι ο δικηγόρος του Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, ο οποίος είναι και μέλος του Δέλτα Σίγμα και γραμματέας της Capital στη Νέα Υόρκη, εισηγμένοι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στο Nasdaq, έβαλε και αυτός έβαζε χρήματα στον Ισοβίτη από offshore εταιρεία χωρίς να μπορεί να τα δικαιολογήσει. Τρίτον, στη συνέχεια προκύπτει ότι ο Γενικός Διευθυντής του Βαγγέλη Μαρινάκη στην ναυτιλιακή εταιρεία Capital, Νίκος Ιντιχάκης, συνελήφθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί έφερε παράνομα και αδήλωτα στη χώρα 622.000 μετρητά. Ο Δ. Ισοβίτης σε παλαιότερη κατάθεσή του αναφέρει ότι τα μετρητά αυτά έρχονταν στην Ελλάδα το 2013 από λαθρεμπόριο πετρελαίου στα Εμιράτια σε συνεργασία του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Ισοβίτη με τον Εμίλιο Κοτσόνη και τον Νίκο Σιντιχάκη. Ξέπλυμα δηλαδή μαύρου χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες στα Εμιράτα. Τρία χρόνια λοιπόν από τη σύλληψη του ναρκοπλοίου, με την τεράστια αυτή ποσότητα ναρκωτικών και ηρωίνης, από τους ήρωες του λιμενικού σώματος, έρχονται στην επιφάνεια αποδεικτικά διαστοιχεία τα οποία θα πρέπει να ερευνηθούν. Και εμφανίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση εδώ στη Βουλή των Ελλήνων να προστατεύει κάποιον για τον οποίο καταθέτονται στοιχεία. Είναι πρωτοφανές. Αλλά γιατί τον προστατεύει? Είναι φυσικό ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από τον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Μωρίδης είναι δικηγόρος του, πληρώνεται από αυτόν επισήμως. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο άντρας της Αλεξίας Μπακογιάννη, εργάζεται και πληρώνεται από τον κύριο Μαρινάκη. Είναι πιστόλι του. Τα παίρνει στα ίσια. Κάποιοι άλλοι λαδώνονται οικογενειακώς στο Εκάλι Κλαμπ και στον Άμος και τη χάνουν τις υποστήριξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά λόγω αυτής της στήριξης θα φτάσουμε στο σημείο στη Βουλή των Ελλήνων να υποστηρίζουμε κάποιον που πιθανώς μπορεί να αποδειχθεί, μπορεί και όχι, έχει εμπλοκή με τον πιθανό θάνατο 300.000 παιδιών. Τα παιδιά στα Εξάρχεια, στο Περιστέρι, στη Γλυφάδα, στα νησιά πεθαίνουν με τη σύρυγγα στο χέρι. Και εμείς εδώ θα έρθουμε επειδή παρεξηγήθηκε. Και θα βάλουμε κατηγορούμενο τον Καμένο, που ξέρει τι συμβαίνει στο στρατό και ξέρει τι σημαίνει η τουρκική ηρωίνη και ξέρει ότι η Τουρκία με σχεδιασμό επί χρόνια ολόκληρα έβαζε στο στρατό ναρκωτικά και εξορρόδευε πόλεις ολόκληρες με την τουρκική ηρωίνη για ένα πλοίο που έρχεται από το Ιράν με πετρέλαιο λαθρέο, με 3 τόνους ηρωίνη που ο 1 τόνος χάνεται και πάει μέσω της Σερβίας στο Κόσοβο, την ώρα που κατηγορείται τη τρομοκρατία και χρηματοδότηση από ναρκωτικά, να σιωπήσω και να μην μιλήσω 21 λεπτά και να μην το πω στον Υπουργό Δικαιοσύνης που θα το διαβιβάσει τον εισαγγελέα και να αφήσουμε ακάλυπτη την εισαγγελέα και τον ανακριτή. Και επειδή είδα και κάτι μαγκές ότι θα πάμε και φυλακή, ξέρετε ποια είναι η εγκληματική οργάνωση που αν αποδειχθεί ότι γίνεται από ομάδα δημοσιογράφων, εκδοτών, πολιτικών και τρίτων, είναι η ομάδα αυτή που συγκροτείται οργανωμένα προκειμένου να απειλήσει ανακριτικούς υπαλλήλους και δικαστές, όπως δέχεται αυτή τη στιγμή
απειλεί ο ανακριτικός υπάλληλος και ο λεβέντης του λιμενικού, όπως είναι και όλοι οι λεβέντες των ιστορικών υποθέσεων που βγάλουν αυτήν την υπόθεση σε συνεργασία με τη DIA, και οι εισαγγελέες που επαναλαμβάνω ότι την ξέρω. Αυτή είναι η υποκρισία. Και αυτή είναι η υποκρισία σε μια περίοδο τέτοια που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για να καλυφθεί το έργο της κυβέρνησης. Χαίρομαι που άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα να έρχεται εδώ και να μας λέει ότι θα υποστηρίξει τις διάφορες επενδύσεις. Ποια είναι η υποστήριξη των επενδύσεων? Το να βγαίνουμε στις ξένες πρεσβείες και να λέμε πλησιάζεται την Ελλάδα? Αυτή είναι η υποστήριξη των επενδύσεων? Όταν πάνε στο εξωτερικό και αντί να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα? Όταν προσπαθούν να διασύρουν τη χώρα? Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και εδώ σήμερα από την ομιλία του Πρωθυπουργού και αργότερα από τις ομιλίες των Υπουργών Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικού θα αποδειχθεί ότι πράγματι αυτή η κυβέρνηση, πέραν ότι διαπραγματεύθηκε και πέτυχε όλα αυτά που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, κατάφερε να αλλάξει και την εικόνα της χώρας, τη γεωπολιτική εικόνα της χώρας. Η Ελλάδα πλέον είναι ο ισχυρός παίκτης στη Μεσόγειο, με σημαντικά συμφωνητικά με το Ισραήλ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, με ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Είμαστε εκείνοι που θεωρούν πυλώνα σταθερότητος. Και ο πυλώνας αυτός σταθερότητος είναι ο πυλώνας εκείνος που, ναι, θα στηρίξει την επόμενη ενεργειακή πολιτική με τους νέους αγωγούς και σε σύνδεση με τους παλιούς αγωγούς για να γίνει η Ελλάδα το κομβικό ενεργειακό κέντρο. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Και αυτά είναι, αν θέλετε, αυτή είναι η στόχη της κυβέρνησης. Δεν θα πω παραπάνω για αυτά που ανέφερα προηγουμένως, αλλά θα απαντήσω στην κυρία Γεννηματά, η οποία ακολούθησε τον πρώην κυβερνητικό της εταίρο. Εξάλλου και ο κύριος Βεντιζέλος πήγε στο συνεδριό της. Όταν φωτογραφίζεσαι εν μέσω δύο προέδρων, του Γεώργιου Παπανδρέου και του κυρίου Σημίτη, μία μέρα μετά από τη δημοσίευση της έρευνας της δικαστικής που επί 11 χρόνια ήταν στη Σιρτάρια και που λέει ότι βρέθηκε έβασμα από τις Μπαχάμες για πρώην πρωθυπουργό σε συγγενικό του πρόσωπο, τους καλύπτεις ή δεν τους καλύπτεις? Την ίδια κάλυψη τους παρήχανε όταν το 1999, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέβηκα σε αυτό το βήμα και συγκρούστηκα με τον Πανίσιο Ρώτα Τσοχατζόπουλο. Όταν στην Εξεταστική Επιτροπή φώναζε ο Βενιζέλος και ο Λοβέρδος ότι αυτοί οι λογαριασμοί είναι λογαριασμοί τηλεφώνου και ήταν οι λογαριασμοί, οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Το ίδιο έγινε μετά με τον Παπαντονίου. Και την ίδια ώρα με χτυπάγανε από όλες τις πλευρές. Το συγκρότημα του ΔΟΛ με τα μεγάλα πιστόλια, τον Γιώργο τον Παπαχρήστο και τους υπολείπους, που αφού φάγανε 21 αγωγές, δικαιώθηκαν και στις 21 αγωγές, εν συνεχεία ήταν απρόσδεκτοι να πληρώσουν το τίμημα της διαφήμισης και της δυσφήμισής μου. Βάζανε τον κύριο Λιακουνάκο τότε να κάνει εφημερίδες το κέρδος. Και ο Λιακουνάκος τώρα κυκλοφορεί με βραχιόλια. Τον πόλεμο το φάγανε και έντιμοι δημοσιογράφοι και άλλοι πολιτικοί από άλλους χώρους. Όπως η Μακαρίτσα, η Αριστεία, η Μπουγάτσου. Τον πόλεμο το φάγανε όλοι εκείνοι οι οποίοι συγκρουστήκανε με αυτούς οι οποίοι λέγονται ισχυροί. Και τελειώνω λέγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τολμήσαν να μιλήσουν κάποιοι για παραδικαστικό. Ερωτώ σε αυτή την αίθουσα. Ο κύριος Μαντούβαλος είναι συνεργάτης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Μητσοτάκη, ναι ή όχι? Ο κύριος Μαντούβαλος είναι βασικός κατηγορούμενος στη δίκη του παραδικαστικού, για την οποία επικρατεί πλήρη συσκότηση μέχρι σήμερα. Δεύτερο ερώτημα. Όταν μετά τη σύλληψη του Νουρουάν ήρθε εδώ ο κύριος Αθανασίου και ψήφισε στις 8/7 του 2014 σαν Υπουργός Δικαιοσύνης τον νόμο 42/74 που προκάλεσε σάλο για την απελευθέρωση των εμπόρων ναρκωτικών. Για δείτε τι είπαμε στα πρακτικά τότε. Και τολμάνε αυτοί οι οποίοι φτάσαν τον παραδικαστικό στην αθλειότητα να μιλάει σε συζήτηση επίσημο κλοπή από την ΕΕΠ ο Βαγγέλης Μαρινάκης με δικηγόρο και να του λέει: ο Γεωργέλης είναι Μητρινιός, περιβάλλοντος κανάλα του Αθανασίου, μην ανησυχείς για την απόφαση. Ποιοι εμπλέκονται λοιπόν στο βραδικαστικό, κύριε και κύριοι συνάδελφοι?
Ο Αθανασίου με τον Πύρπο και την Οσημακοπούλο. Ή εμείς. Και ποια είναι τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της δικής μας εμπλοκής? Τα αποτελέσματα είναι ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία η δικαιοσύνη θα φτάσει στο αποτέλεσμα της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω στα χέρια μου και είναι στη διάθεση του, δεν θα το καταθέσω τα πρακτικά, διότι παρότι είναι επίσημες καταγραφές της ΕΕΠ, είναι συνομιλίες συναδέλφων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τις κεφαλές της εγκληματικής οργάνωσης. Συνομιλίες όχι 20 λεπτών, ωρών που δίνουν και συναντήσεις, που μιλάνε για το ποιοι στηρίχθηκαν από ποιους. Υπάρχουν συνομιλίες με πρώην υπουργό, εννοώ την κυρία Καραμαλή, κύριε Βορύδη, ναι, και εννοώ τον κύριο Αρβανιτόπουλο, κύριε Βορύδη, ο οποίος μεσολαβεί για να αθωωθεί κρατούμενος στον Κορυδαλό. Εγώ δεν μεγάλωσα στην αγκαλιά ούτε του Μαμανέα, ούτε του Ηρακλήδου Σιφακάκη. Έτσι για να εξηγιόμαστε. Και αν προχωρήσουμε παρακάτω, ας ανοίξουμε τα κοιτάπια της ιστορίας να δούμε τι συμβαίνει. Το θετικό μήνυμα είναι ότι η οικονομία παίρνει μπρος, εσείς μένετε στο παρελθόν και με κύριο μοχλό τον τουρισμό αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο να έχουμε αύξηση σε όλα τα τουριστικά, σε όλες τις περιοχές, να φτάνουμε σε πληρότητα 90-95%, να έχουμε υψηλές πληρότητες και αύξηση για όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αύξηση των εσόδων κατά 2,4 και ρεκόρ διεθνών αφήξεων, αύξηση του τζίρου του tax free, πληρότητα, θετικό συζύγιο νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με περισσότερες από 230.000 νέες θέσεις εργασίας, οι 7 από τις 10 που προέρχονται από τον τουρισμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ό,τι και να κάνουμε, αυτή εδώ κυβέρνηση μπορεί να μην είναι ενός προερχόμενη από ένα κοινό ιδεολογικό, από μια κοινή ιδεολογική πηγή. Ο ένας σέβεται του άλλου τις κόκκινες γραμμές, αλλά στηρίζεται σε μια συμφωνία που δεν σπάει ποτέ. Στο ότι εμείς ξεχασμένους σκελετούς οι τουλάπες δεν έχουμε. Κι όποιος και αν είναι εμπλεκόμενος θα πληρώσει. Εμάς οι συγγενείς μας δεν έχουν βαπόρια όπως κάποιοι με εφοπλιστές τύπου Μαρινάκη. Κύριε Βορύδη.